Ευλογημότατοι κύριοι συγκητές, αγαπητοί συνεργάτες και συνεργάτες, αγαπητοί μου αδελφοί, με χαρά σας καλωσορίζω στη σημερινή ημερίδα που οργανώνεται από την Ένωση Θεολόγων του Νομού Ημαθίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ιβερίας Νομούσης και Καρδονίας και από άλλους φορείς για ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό και δυστυχώς εξαιρετικά επίκαιρο. Το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών και την κρίση την οποία περνάμε στη σύγχρονη εποχή. Κρίση που οξύθηκε πρόσφατα με τη δημοσίευση του νέου προγράμματος σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η κρίση αυτή δεν είναι μια κρίση που αφορά μόνο τους θεολόγους ή την Εκκλησία, όπως ορισμένοι νομίζουν ή όπως κάποιοι ισχυρίζονται. Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, τους θεολόγους, τους εκπαιδευτικούς, τους κληρικούς, τους γονείς και ολόκληρη την κοινωνία. Διότι, όπως είπε και προημερών ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, τα καινούργια προγράμματα για το μάθημα των θρησκευτικών είναι απαράδεκτα. Είναι επικίνδυνα, είναι πράγματα που δεν θα αποδώσουν καρπούς, αλλά μεγάλη ζημιά στην παιδεία γενικότερα, στην κοινωνία μας και θα προκαλέσουν ρήξη στη σχέση της Εκκλησίας με την πολιτεία. Η τοποθέτηση αυτή του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος δήλωσε ότι θα θέσει το θέμα και στη συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις αρχές Οκτωβρίου και έκανε δημόσια να σταματήσει την προσπάθεια αλλίωση του χαρακτήρου του μαθήματος των θρησκευτικών, περιγράφει την κατάσταση που δημιουργεί το νέο πρόγραμμα. Διότι αυτό που επιχειρείται με το νέο πρόγραμμα δεν έρχεται απλώς σε αντίθεση με τις προτάσεις που είχε υποβάλει το περασμένο χρόνο όταν είχε τεθεί το ζήτημα Ιεράς Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος και οι οποίες αγνοήθηκαν παντελώ από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και από τις ίδιες τις αρχές που διατυπώνονται στην αρχή του νέου προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών. Διότι, ενώ διαβάζουμε ότι από τις αρχές του 21ου αιώνα οι διεθνείς εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η θρησκευτική εκπαίδευση αναγνωρίζεται πλέον ως απαραίτητος όρος για την πολύπλευρη και ολοκληρωμένη όρθωση των μαθητών, αυτό που προσφέρεται στους μαθητές με το νέο πρόγραμμα των θρησκευτικών είναι ένα συνοθήλευμα ιδεών και αρχών από διάφορες θρησκείες και ιδεολογίες που δεν προσφέρει καμία ουσιαστική θρησκευτική εκπαίδευση, διότι δεν δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν ούτε τη δική τους θρησκεία, τη δική τους πίστη, ούτε φυσικά τις άλλες θρησκείες και θα έχει ως αποτέλεσμα ένα περίεργο θρησκευτικό συγκριτισμό που δεν εξυπηρετεί τον βασικό σκοπό της θρησκευτικής εκπαιδεύσεως, εκτός βεβαίως εάν ο σκοπός αυτής της εκπαιδεύσεως είναι να δημιουργήσει ανθρώπους χωρίς καμία πίστη και χωρίς ουσιαστικά καμία θρησκεία. Και όλα αυτά συμβαίνουν δυστυχώς στην πατρίδα μας, σε μια χώρα με βαθιά θρησκευτική παράδοση και θρησκευτική ομοιογένεια σε ποσοστά που σπάνια βρίσκει κανείς σε άλλες χώρες. Σε μια χώρα η οποία συνέδεσε την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την εξέλιξή της 20 αιώνες τώρα με την Ορθόδοξη πίστη. Και συμβαίνουν με το πρόσχημα του σεβασμού της θρησκευτικής συνειδήσεως των μαθητών που έχουν διαφορετική θρησκεία, με το πρόσχημα της παρανομιοποιήσεως και της αναγκαιότητας για ανεξιθρησκεία. Ασφαλώς, κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη να γνωρίζουν τα παιδιά και να διδάσκονται τις βασικές αρχές και των άλλων θρησκειών όπως έγινε. Ούτε ισχυρίζεται κανείς ότι οι μαθητές που έχουν άλλο θρήσκευμα θα πρέπει να παρακολουθούν μαθήματα κατηχήσεως στην Ορθόδοξη Χριστιανική
άλλη θρησκεία μπορεί να γνωρίζει πρώτα σε βάθος τη δική τους πίστη, την πίστη της Ορθοδόξης Εκκλησίας, της οποίας έγιναν μέλη με το μυστήριο του βαπτίσματος και είναι η επικρατούσα θρησκεία της πατρίδας μας. Δεν είναι δυνατόν να εξισώνονται τα πάντα εν ονόματι αόριστων διακηρύξεων περί του θεραπευτικού και συμφιλιωτικού ρόλου των θρησκειών. Όταν τα παιδιά στην πραγματικότητα αγνοούν την ίδια τη θρησκεία και φυσικά με τον τρόπο αυτό το μάθημα των θρησκευτικών δεν μπορεί να οδηγήσει τον μαθητή στη συνάντηση και τη σχέση με τον Θεό. Ή ακόμα και στην ηθική συμπεριφορά όπως περιγράφεται στις γενικές αρχές του νέου προγράμματος, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση και σχέση με τον Θεό. Όταν δεν διδάσκεται με σαφήνεια ούτε η έννοια του Θεού, ούτε ο τρόπος για τη συνάντηση μαζί του και η ηθική συμπεριφορά διαφέρει από θρησκεία σε θρησκεία. Όλα αυτά τα αμφισβητούμενα και αμφιλεγόμενα στοιχεία που εισάγει το νέο πρόγραμμα των θρησκευτικών δημιουργούν μια άνεση προηγουμένου χρήση στην εκπαίδευση, αλλά και στην κοινωνία με εμφολόγησε συνέπειες. Μια κρίση την οποία πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να την αποτρέψουμε. Η σημερινή ημερίδα πιστεύω ότι θα μας διαφωτίσει όλους περισσότερο σχετικά με το θέμα, ότι και να γνωρίζουμε